αλλιώς είχαμε σκεφτεί ζωή κι αλλιώς μας βγήκες. Σε λιάνισες το πρωινό κι ώσπου να έρθει το δειλινό από την άλλη βγήκες και μας αφήσες εδώ στο καφενείο να ρίχνουμε στα ζάρια ασωδείο. Και μας αφήσες εδώ με τους βαλέδες να ψάχνουμε το μέλλον στους καφέδες. Γεια σου Χριστάκη! Γιατί να μελαγχωρήσεις, μάνα μου, α? Γιατί να μελαγχωρήσεις. Ζωή του τη ρεγωγό, η ζωή ρε. Εσύ ζωή, μάνα, το παίζουμε την πατερημή μας, τα καπνά μας, τα ποτά μας, τις γυναίκες μας. Γυναίκες. Έχουν ψηλό φίπια οι γυναίκες. Εν κοντεύκουν τη ρεγωγό. Φίπια. Μα, Τάκη μου, για γυναίκες που μιλούμε όξο για μοτόρες, για να ξέρω. Ποιες μοτόρες, ρε κόκο. Ποιες μοτόρες, ρε. Νομίζω, ρε κόκο, έτσι, ότι έχω μια νέμονη νηλιά με τις γυναίκες μες στο νου μου, ρε. Άτε, ρε, Τάκη. Αλήθεια. Ρε, αφού πέφτω, ρε, τιμούμαι, ξυπνώ και έχω μες στο νου μου τις γυναίκες. Είναι πολλά λίγο σπα στο θέμα γυναίκας, έτσι, ρε κόκο. Τι θα κάνουμε. Τάκη μου, ο καθένας έχει τις επιτυχίες του. Καλά, ρε κόκο, τόση καταδρομή, ρε, τόση καταδρομή. Άι, ακόμα λίγο να ξεχάσω τη μυρωσιά της, ρε. Τη γυναίκα δεν ξέρουμε τώρα. Τάκη, τώρα θέλει να νευριάσω τώρα. Περιπέζεις με. Είναι σου χαρτωμένο, ρε. Και που ήμουν που κατάλαβα, ρε, κόκο. Αφού εμένα ούτε να αγγίσω, ούτε να μιλήσω, ρε, ούτε να δω. Ήταν Αναία μου, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Ήταν μια φάουσα, ήταν πασιά και φάουσα, ρε. Αμά, ρε, Τάκη, ρε. Έλυσες σε μίλα μου, ρε. Έλυσες σε μίλα μου. Ξέρεις, είσαι που τις σπάνιες περίπτωσες. Ναι, είσαι που τις σπάνιες περίπτωσες. Ξέρεις το. Είμαι, ναι. Είσαι φαινόμενο, ρε, Τάκη. Σπάνια περίπτωση. Εσύ, το πρόβλημα σου έχει τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Θα σε πάρω σε κανένα σταθμό να πεις το πρόβλημα σου. Λαλή, ρε, κόκο, ρε. Έχεις δίκιο, ρε. Μα ποιο τηλεόραση να πάω. Ποιον τηλεόραση να πάεις. Ξέρω εγώ, ρε, να λύσεις. Να πάμε σε όντο πρόγραμμα που κάνει ο Σταύρος ο Σιδεριάς. Στο Μίγμα TV. Καλό τζάμι, ρε. Καλό, επειδή τον τεκτάξει με το πρόβλημα του. Ναι, καλό. Ή να πάμε στο άλλο το. Πώς το λέω, σιρέ. Το καλησπέρα και έφεξε. Στο τρίκ. Για με που είναι ο Καζαντζίδης. Ο Καζαντζίδης, για με. Ή τώρα έμεινε το άλλο το. Ποιο. Χειροπραξία και χειροπραξία. Εν το ξέρω. Το μονόλογο TV. Εν το ξέρω. Καλά, θρησκευτικό πρόγραμμα. Δεν εντερκάζει. Χειροπραξία και σεξ εντερκάζει. Πού να πάμε, ρε. Εκτό, να πάμε στο άλλο του Κοσάρη. Που κάνουν και πα τα πυργά πρόγραμμα, αθλητικό. Αλλά εγκλειστό κύκλο μα, ποιο είναι να ζητεί τώρα. Του αμήνουμε μετά τι 12. Όχι, όχι, εκείνη να είμαι με στα ρούχα εγώ. Με στα ρούχα εσύ. Όχι, όχι. Τότε τι θα κάνουμε, ρε. Α! Το άλλο, ύβρα. Το άλλο το παιδί που τραγουδά. Το τραγουδιστή σου, ρε. Που παίζει έργο στο κανένα TV. Ρε, μα του Λούτσικου. Του Θάνου. Του Λούτσικου. Όχι, πολλά ωραία να έχω γίνει. Μου αρέσει μου, πολλά. Είχε πολύ να αξιώ. Ναι, ναι. Ναι, πολλά σπουδαίο, ρε. Μα όμω εκείνο είναι στο κανένα TV Ελλάδο, ρε, εκείνο, ρε. Ένα μα ακούσουν τον πόνο το δικό μας τώρα. Μα περιπέζεις με ποιο είναι το πρόβλημα, ρε. Θέλει να πεις τον πόνο σου στο κανένα Ελλάδος. Εγώ. Απ' το τηλέφωνο, μάνα μου τώρα εγώ. Εσούνι. Εγώ. Τώρα αμέσως μάλιστα. Μισό λεπτό. 0 300 1 60 9 60 9 60 9. Σιδηρόδρομο, ρε. Να πληρώνουμε εντε. 9. Ναι, παρακαλώ. Κανένα TV εκεί.
Συγγνώμη. Ράδιο ταξί. Ναι. Τι είναι εκεί. Τι κάνει, ναι, τα ρήφα καλά. Ναι, 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 συγάδελφε. Ναι, ναι. Είναι μέσα ο Νάστος. Ε. Τι κάνει, δε, κύριε το παιδί, ε. Τι κάνει, δε, κουφάλα, καλά είσαι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ συνάδελφος ο Κόκκος, ο ταξιτής. Ναι. Ένα ταξί, στείλε μου στη Λευκοσία. Ναι, Λευκοσία, πλατεία Ελευθερίας. Ναι, ρε παιδί μου, πλατεία Ελευθερίας για ζωγράφου. Ε, Κολιάτσου, που είναι Κολιάτσου, η Κολιάτσου είναι μετά την πλατεία Ελευθερίας, κρύβει το φανάρι δεξιά και μπαίνει η Λευκοσία. Έλα ρε, πλάκα καλό ρε. Έλα, θα τα πούμε, συνάδελφε. Μόλις έρθω στην Αθήνα θα τα πούμε. Έτσι, έλα, γεια, γεια. Μα ποιος ήταν, ρε. Έκαμε λάθο, ρε. Αντά λάθο, ρε. Έκαμε λάθο το νούμερο. Τώρα πιάμε που το κάνουμε, μα το βρούμε. Δεν ξέρω τι μου έκανε από πίσω. Μισό λεπτό να δούμε. Άντε να δούμε. Λοιπόν. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Ναι. 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 Είναι πολύ, ρε. Είναι πολύ, ρε. Να πληρώσουμε. Ναι. Αλλό. Ναι, κανένα TV. Ε. Ποιο θέλω. Εσύ ποιος είσαι. Γιώργος Μαρίνος. Ο Γιώργος Μαρίνος, μεγάλε. Κύριε Μαρίνο, γεια σας. Είμαι ο Κόκκος, ο ταξιτής από την Κύπρο. Τι κάνει το μαρτυρικό νησί, καλά κάνει το μαρτυρικό νησί. Εσύ να τι κάνουν οι τσαούσες σου, κύριε Μαρίνο. Καλά, καλά, ναι. Κύριε Μαρίνο, μια χάρη. Θέλουμε να μπούμε στην εκπομπή του κύριου Λούτσικου, ναι. Δεν ξέρεις, αγόρι μου. Δεν ξέρει, αγόρι του. Άντε, κύριε Μαρίνο, καλά, δεν πειράζει. Άντε. Τσάω καλό, τσάω κύριε κανένα. Γιατί χαιρετίσματα. Κύριε Μαρίνο, κύριε Μαρίνο. Χαιρετισμούς από τον Τάκη. Τον Τάκη το σβηστό που έχει το καφετζί, που έχει καφενείο εκεί στο Χατζηγιουργάκι του Κορνέσου, σιόρ, το καταλάβες. Ναι, χαιρετισμούς. Αν μπορέσετε να μας κανονίσετε στο πρόγραμμα του κύριου Λούτσικου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρίνο. Ευχαριστώ πολύ. Τσάω, κύριε Μαρίνο. Τσάω, τσάω. Εντάξει, ρε. Θα μας κανονίσει πρόγραμμα. Σε μισή ώρα θα το κάνω τηλέφωνο. Έκαρο. Ω, Κόκκο. Ραδιοφωνικούς διαγωνισμούς παίζαμε τώρα. Τώρα στα βράδια μου τηλεοπτικούς. Θα πάμε στο πρόγραμμα του Λούτσικου, στο Κανένα TV. Κανένα TV. Να πούμε τον πόνο μας. Πέφτε μου το εμένα, βρε παιδιά. Καλημέρα. Καλώς τον κύριο Μίκη. Θα γίνει έναν καφέ σε παρακαλώ. Έφταχε. Είναι καλή ιδέα, κύριε Μίκη. Ποια είναι καλή ιδέα, κόκο μου. Να πάμε με τον Τάκη να τον πάρουμε στο πρόγραμμα του κανένα του Λούτσικου, στο κανένα Ελλάδος. Να πει το πρόβλημα του. Ποιο είναι το πρόβλημα του Τάκη. Δεν ξέρεις το πρόβλημα του Τάκη, κύριε Μίκη. Ένα σταυρόνι, έλεγα. Α, και πρέπει να το πει από την τηλεόραση. Γιατί όχι, πραγματικά, για ό,τι όχι. Πρέπει να εκθέσει το πρόβλημά του στην ελληνική και μάλιστα στη διεθνή κοινή γνώμη. Η διαφώτιση είναι μεγάλη υπόθεση για να λυθεί το πρόβλημα του Τάκη. Είδες, συμφωνείς ο κύριος Μίκης. Έφτασε. Εμπρός. Από την Αθήνα. Από τον κανένα TV. Ο κύριος Λούτσικος. Ναι, είμαι ο Τάκης ο Σβηστός, ναι. Ας την επόμενη εκπομπή. Εντάξει δηλαδή, α. Ναι, μπορώ να φέρω και μερικούς που τους φίλους μου. Μάλιστα, έφτασε. Να σε καλά κύριε Λούτσικε μου, να σε καλά. Να παίξω στην τηλεόραση εγώ για να με δίνουν για φίλα. Μπράβο. Εντάξει ρε Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Βοηθάει με τις κινήσεις του, βοηθάει την κοπέλα. Πάντως είναι ένας ωραίος άντρας. Έχει μια ακτινοβολία. Φωτογένεια λέγεται. Φωτογένεια λέγεται σε αυτούς τους κύκλους τους κινηματογραφικούς. Ιδαγή! Ναι! Άντε, λεβέντη μου! Έλα, Ιωσή, άντε, στον τούτο. Αμέσως. Εγώ πού να καθίσω, δε Δεσποσίνη. Θα σου έλεγα τώρα, Ρέτα. Θα σου έλεγα πού να καθίσω. Κύριε Μπέισον, δεν έχω τελειώσει ακόμα.
Δεσποινής, σε παρακαλώ, λίγη πούδρα εδώ πέρα που είναι η φαλάκρα μου, τέλος πάντων, για να μην αντανακλά το φως στους θεατές απέναντι με τους προβολείς. Δεσποινής, εμένα πότε να με βάψετε. Κόκο μου, έλα ποντά να σε κάνω εγώ το μακιγιάς σου, έλα. Εντάξει, Κριστία, thanks. Ύστερα από τον Κόκο να έρθεις να με κάνεις και εμένα τα μαλλιά μου. Ναι, καλό Σταυράκι. Περίμενε, Σταύρο μου. Τώρα, να είπες χωρημένη κοπέλα, να τα γιώσει. Δεσποσινή, μπορείτε σας παρακαλώ έτσι λίγο να δαμε στο χείλι μου λίγο να κάνουμε για να τα δόντια λίγο, να μένε έτσι δαμε, αν μπορείτε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακόμη μια άτιμη κοινωνία μαζί σας. Από το μαρτυρικό νησί, τη μαρτυρική Μεγαλόνησο, είναι σήμερα κοντά μας ένας πραγματικά μαρτυρικός άνθρωπος. Ο κύριος Τάκης Βιστός, από την Αγίαν Φίλαν της Κύπρου. Μπράβο! Ευχαριστώ τον Σαββατό να το βρείτε εδώ. Να ζουλακία. Ησυχία παρακαλώ. Σας παρακαλώ, ησυχία. Ακούστε αγαπητοί τηλεθεατές, το πρόβλημα αυτού του ανθρώπου. Πες μου Τάκη, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό βέβαια. Ναι. Πες μας την πονεμένη προσωπική ιστορία σου. Εμένα το πρόβλημα μου είναι πολύ μεγάλο. Δεν με θέλει καμία. Ακούσατε Έλληνες. Ακούσατε. Δεν το θέλει καμιά. Δεν με θέλει καμιά. Αυτή είναι η σπαρακτική κραυγή ενός απλού καθημερινού ανθρώπου. Σαν και εμάς. Δεν το θέλει καμιά. Πες μου, Μουστάκη, περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει υπόθεσης. Δεν υπάρχει. Ακούσατε τι είπε. Δεν είναι όμως δυνατόν. Κάτι θα θυμάστε κι εσείς, έτσι. Κάποια μικρή ιστορία θα σας έτυχε. Δηλαδή, εντελώς άγαμος. Άγαμος θήτης, κύριε Σβηστέ. Ναι, άγαμο θύμα. Μα, από ό,τι με πληροφορεί το βιογραφικό σας, έχετε υπάρξει κάποτε αραβωνιασμένος. Αληθεύει. Αληθεύει. Ώστε αληθεύει. Ακούσατε, αγαπητοί τηλεθεατές, αληθεύει. Τι ήταν αυτό που διέλυσε αυτό τον αραβόνα Τάκη. Γιατί χώρισες. Έδερνε με 3 φορές την ημέρα, κύριε Λούτσικε. Σε έδερνε. Πώς. Με το μαζδράκι. 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 Και όταν το ξύλο που ανοίγουμε τις πιτούες. Ναι. Συγγνώμη, τον πλάστην εννοεί. Α, τον πλάστην. Που ανοίγουμε τις χιλοπιτούες. Μπράβο, χιλόπιτες. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος, αγαπητοί τηλεθεατές, για να μην πολυλογούμε, έφαγε τη χιλόπιτα του αιώνα. Πες μας, ειλικρινά Τάκη, πες μας κι άλλα για το προσωπικό σου δράμα. Φαίνεσαι δυνατό και ωραίο παλικάρι. Πώς εξηγείς εσύ αυτό το φαινόμενο της χιλόπιτας. Είχα μία αδυναμία, δηλαδή, πώς να σας το πω, Μισό λεπτό παρακαλώ. Ναι, κύριε Λούτσι, και στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την πρώην αρμονιστικιά του κύριου Φυσού, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε στον αέρα. Ναι, ναι, μπορούμε να την έχουμε στον αέρα. Ναι, μισό λεπτό παρακαλώ, μισό λεπτό, είναι στον αέρα. Ωραία. Κοιτάξτε να λύσεις κύριε Λούτσι, εγώ είχα το στόπα-όπα. Τώρα θα μας πίτες. Εξυπνούσαμε βράδυ και θέλαμε πιτώδες. 3 η ώρα τα μεσάνυχτα. Αυτός αντί να φανεί άντρας, εξυπνούσαμε και θέλαμε πιτώδες. Ψέματα κύριε Λούτσικε μου, ψέματα. Ποιος δω λέει ψέματα ρε, εγώ λέω ψέματα. Κύριε Λούτσικε, ρώτα την κουμέρα την Καλλιόπη και όλα λέω ψέματα να πέσει φωσκιά να με κάψει. Ψέματα κύριε Λούτσικε μου, ψέματα. Ξύπνας και ήθελες πίτες όλη νύχτα ρε, ο ξένε ξύπνας. Κόλαση ήταν η νύχτα κύριε Λούτσικε, κόλαση. Κόλαση, ήταν η δική μου η κόλαση, όχι εσύ. Άντε να μην ασκέψω. Κόλαση, ο Θεός να μην σας το δείξει, κύριε Λούτσικε μου. Έλα ρε Τάκη, ψυχραιμία μάνα μου, ψυχραιμία ρε γιανούλα. Άρα εγώρι, Τάκη, άρα εδώ, φάνε ο άντρας ρε. Να φάνει άντρας. Είναι έτσι που φαίνονται οι άντρες, αν ήταν έτσι. Όλη μέρα ήθελε να μηνύσει και μες τα ρούχα. Τι νοείται κυρία μου ήθελε να μηνύσει στα ρούχα, δηλαδή δεν ήθελε να είναι γυμνός. Ποιος δεν μίλησε για την τσιροσιόρ. Έμεινες και μέσα στα ρούχα, έπεφτε όλη μέρα.
Ψέματα, πίκρισα είσαι, πίκρισα είσαι, πια πάνθρωποι. Τι να σε κάνω ρε, να σε κάνω πουλά, παλαβέ. Απάνθρωποι, πίκρισα. Να αυτός αμέ ακούεις. Μα σας παρακαλώ κυρία μου, σας παρακαλώ. Πώς μιλάτε έτσι σε έναν άνθρωπο με ένα τόσο μεγάλο προσωπικό δράμα. Σας παρακαλώ. Κυρία Λούτσικε, αυτός άνθρωπος το πρόβλημα είναι τον άλλο. Αυτό θέλουμε να μάθουμε κυρία μου, σας παρακαλούμε. Πέστε μας ποιο είναι το πρόβλημα. Οι τηλεθεατές παρατηρούν, παρακολουθούν και θέλουν να ακούσουν και να βρουν την άκρη σε αυτό το μπερδεμένο νήμα. Σας ακούμε. Να το πω ρε, να το πάω. Πέτω, γιατί να μην σιωούμε. Ουλιαία φίλα μαζί μου. Σας ακούμε κυρία μου, περισσότερες λεπτομέρειες. Μα τι λεπτομέρειες κυρία, είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή κυρία μου. Αυτή η εκπομπή γίνεται για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Παίρνουμε το πρόβλημά του και το γνωστοποιούμε στο Πανελλήνιο, ούτως ώστε όταν το συναντήσουν, στο λεωφορείο, στο καφενείο, στο στάδιο, στο γήπεδο, στην μπουτίκ, να τον αναγνωρίσουν, κυρία μου, και να τον δείχνουν με το δάχτυλο. Ναι, με το δάχτυλο. Αυτή είναι η καλύτερη λύση του προβλήματος. Να τον δείχνουν και να του πετάνε νεραντζάκια, πορτοκάλια, λεμονόκουπες και σεδάκια από γιαούρτι, σάπιες ντομάτες. Έχετε δίκιο. Ούτε μπορείτε να φανταστείτε τι ικανοποίηση θα νιώσω να το δω να του πετάσουν ντομάτες. Σημαρισμένο τον απέσιο. Έκλεισε. Έκλεισε χωρίς να μας δώσει απάντηση. Πείτε μας κύριε Σβηστέ, αληθεύουν αυτά που είπε. Κοιτάξτε ρε, τα σημάδια που μου έβγαλε έχει εδώ. Έκοψε μου τις φλέβες μου, δαμέ. Έτω, δαμέ, έπηξε παρακαλώ, μου... με συγχωρείτε, ναι. Παρακαλώ την κάμερα να πλησιάσει λίγο. Δαμέ, έπηξε μου δύο φορές το κατσαβίδι, δαμέ. Επιέτευκα να χτίνε. Κρατήστε το χέρι σας έτσι, δαμέ. Στην κάμερα. Εδώ. Έτσι, μπράβο. Ναι. Συνεχίστε. Έφκανε μου ακτίνες για να το δάμε. Ακτίνες. Πλάκες. 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 Όχι, εννοεί ακτινογραφίες, κύριε Λούτσικε. Ακτινογραφίες. Δάμε, έσπασε μου τρεις παλιές, κύριε Λούτσικε μου, δάμε. Εδώ έχω τρεις παλιές, δάμε. Σπασμένες. Είναι όπως κοιτούσα εγώ, ήθελα να μάθω. Τι ήθελα να μάθω, ήμουν χαρτωμένος άνθρωπος, δεν ήμουν. Είχα μια αναπορία. Άμα χαρτώνεσαι για να μάθεις, ναι. Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας, σε λίγο μαζί, μια άτιμη κοινωνία, για να βρούμε τη λύση στο πρόβλημα του κυρίου Τάκη Σβηστού. Σας ευχαριστώ. Η άτιμη κοινωνία και πάλι μαζί σας. Η εκπομπή που έχει γίνει το υποκατάστατο των συγγενών, των φίλων, των γειτόνων. Και οι εκμυστηρεύσεις και οι ανταλλαγές ύβριων μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες έρχονται να αντικαταστήσουν τους καυγάδες της γειτονιάς, της αυλής και της πλατείας. Επαναλαμβάνω για όσους τηλεθεατές άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους ότι έχουμε απόψε μαζί μας τον κύριο Τάκη Σβηστό από την Αγίαν Φίλαν της Κύπρου. Το ηρωικό αυτό Κυπριόπουλο ήταν αραβωνιασμένος. Τον έδερνε όμως η αραβωνιαστικιά του. Χώρισαν και από τότε δεν μπόρεσε να ξαναβγεί με γυναίκα. Αγαπητοί τηλεθεατές, ατυχείς συγκυρίες, πολιτικά γεγονότα όπως η κρίσιμη καμπή του Κυπριακού δεν έδωσαν την ευκαιρία σε αυτό το Κυπριόπουλο να βρει μια γυναίκα, να ζήσει κι αυτός σαν άνθρωπος. Έχουμε απόψε μαζί μας την ειδική ψυχολόγο κυρία Κρίστια Χρήστου που θα μας δώσει μια ψυχολογική προσέγγιση του θέματος. Κυρία Χρήστου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Λούτσικε, γινόμαστε πάλι απόψε θεατές ενός
άλλου δράματος. Βασικά πιστεύω ότι φταίει η κακή ψυχολογική διάθεση του Τάκη, βασικά πιστεύω. Επειδή ο Κρόνος βρίσκεται στον αστερισμό της Αφροδίτης, αυτό δημιουργεί ένταση στο συναισθηματικό κόσμο του Τάκη, ο οποίος είναι μεν εγώκερος, αλλά έχει, και αυτό είναι το σημαντικό, έχει οροσκόπο στον κρυό. Σωστά, Κρίστια μου, ναι. Τώρα, ο κρυός σαν οροσκόπος, με κέρατα, καθορίζει, πιστεύω, και μπορώ να πω, καθοριστικά το συναισθηματικό κόσμο του Τάκη. Πέρα από αυτό, σαν γυναίκα πλέον, σαν γυναίκα και όχι ως επιστήμον, θα ήθελα, αν μπορώ, να πω δύο λόγια στην πρώην αραβωνιαστική του Τάκη. Ναι, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στη γραμμή. Ναι, παρακαλώ το κοντρόλ να μας ενημερώσουνε. Ναι, έχουμε συναντήσει τον Όχι, ακόμη. Μπορεί να ακούει, ας ολοκληρώσω όμως η κυρία Χρήστου πρώτα. Ναι. 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 Θα ήθελα να πω σε αυτήν την κυρία ότι ό,τι και να συμβαίνει, δεν χρησιμοποιούμε βία εναντίον του ανθρώπου μας. Για οποιοδήποτε λόγο, δεν δέρνουμε τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει. Η βία στην οικογένεια, πιστεύω. Κόψα τώρα! Να μου πεις εσύ να μπορεί να κάνω στον άντρα μου, θα στα δικά σου χάλια. Σε παρακαλώ, κυρία μου, τα προσωπικά μου δεν σε ενδιαφέρουν. Είμαι εδώ ως επιστήμον. Σιγά την επιστήμον. Καμιά επιστήμη να κουράσεις γενέτσες. Πότε γίνεις ψυχιάτρος, ρα. Απαξιώ να σου απαντήσω, κυρία μου. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεν έχω το δικαίωμα κι εγώ, επειδή είμαι κομμώτρια, να ασχοληθώ με την αστρολογία και την παραψυχολογία. Sorry, δηλαδή. Εν άνθρωπος ο Τάκης να με σου αρέσκει. Κότσα μου παιδί. Μα να πόσεις αν να μ' αρέσει, ρα. Να πόσεις. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Κότσα μου παιδί. Κυρία Χρήστου, σας παρακαλώ. Θα διακόπτω. Σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε για το όνομα του Θεού. Θα διακόπτω. Μα σας παρακαλώ. Θα διακόψω την εκπομπή. Αν η κυρία μας ακούει ακόμη, κοντρόλ. Αν μας ακούει η κυρία, μπορεί να έρθει εδώ, να εκθέσει την άποψή της και να βρούμε μια άκρη, τέλος πάντων. Κύριε Λούτσικε, ο Τάκης είναι φίλος. Ο Τάκης είναι σπαθή. Διότι ο Τάκης ναούμε και εμετρεδημένος. Ο Τάκης, εμείς θα είμαστε στο πλευρό του Τάκη ναούμε, όποτε μας χρειαστεί ναούμε. Εντάξει, κύριε Λούτσικε. Εντάξει, κύριε Κόκο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Κόκος. Κύριε Λούτσικε, ο Τάκης είναι πολλά καλό. Είναι πολλά καλό άνθρωπος. Καταλάβετε, είναι και στο καφενείο και στο καφενείο και στη ζωή. Καταλάβετε, εγώ για να φανταστείτε, έχει πόσο καιρό που πηγαίνω στο καφενείο του και δεν πλήρωσα μία μπακίρα ως τώρα. Καταλάβετε, χρόνια και ζαμάνια. Και επίσης θέλω να σας πω ότι σας ευχαριστούμε πολύ που μας εγκαλέσετε και η εκπομπή σας είναι πολλά καλή. Έχει φάσμα. Και πες του να τον βοηθήσει λίγο η εκπομπή να βρει μια γυναίκα, τέλος πάντων. Βέβαια, να βοηθήσουμε όλοι σιόρ. Ό,τι μπορούμε. Καταλαβαίνετε, να τον χαρτώσω. Η εκπομπή τουλάχιστον να μπορεί να κάνει τίποτα, έτσι ούτως ώστε ο κύριος Βυσκός. Ακριβώς. Θέσατε, κύριε Σταυρή, το θέμα επί των ήχων των ύλων. Επαναλαμβάνω, επί των ήχων των ύλων. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο να βρει μια γυναίκα. Μια καλαμαρίνα. Για να στρώσει η προσωπικότητά του. Επαναλαμβάνω, μια καλαμαρίνα. Κάνω έκκληση στον απανταχού ελληνισμό. Να βοηθήσουμε. Ναι, να βοηθήσουμε αυτό το δυστυχισμένο Κυπριόπουλο. Και ξαναεπαναλαμβάνω, να τον βοηθήσουμε. Κύριε Λούτσικε, έχουμε κάποιους τηλεθεατές. Καμιά να βάλουμε τώρα αμέσως. Ναι, παρακαλώ, το κοντρόλ μπορεί να μας δώσει τους τηλεθεατές. Κύριε Λούτσικε. Ναι, σας ακούω, κύριε. Άκουσα το δράμα αυτού του παιδιού και θέλω να βοηθήσω. Εγώ μιλάω, έτσι. Ναι. Στον αέρα. Είσαι στον αέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Θαυμαστή σας. Καλησπέρα. Εντάξει, για τον κύριο Σβηστό, έχω 6 κόρες. Μπορεί να περάσει να πάρω ποια τέλη. Του δίνω και το αυτοκίνητο. Εγώ με πατάτες που κουβαλάμε παρτικάλια, λεμόνια, πάμε για Άρωλς, Λάρισα, κάνουμε διάφορες διαδρομές. Ναι. Και θα ήθελα να του δώσω και το αυτοκίνητο αυτό να κάνει δουλειά. Αλλά επειδή παιδί έχει καφενείο, στην Κύπρο να κάνουμε business. Business να κάνουμε, Κύπρο κάνουμε business. Και άμα είμαι στη διάθεση σου, εγώ μένω, εγώ Εγάλαιο μένω. Μεριά Αγία Βαρβάρα σύνορα. Μέσα στο Εγάλαιο. Ο δίπλα. Αγία Βαρβάρα. Ναι, όπως πας εκεί στρίβει Δαφνή, άμα πας Δαφνή και πριν βγεις Αγία Βαρβάρα, εκεί συνεργεί ο Βουλκανίζατερ.
Χαιρετίσματα από την άτιμη κοινωνία στην Αγία Βαρβάρα. Να είστε καλά, καληνύχτα. Καληνύχτα. Παρακαλώ το κοντρόλ να μας δώσει τον επόμενο τηλεθεατή στον αέρα. Μάλιστα, τον έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Λούτσικε. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Ωραία, παιδιά, μόνο μην κάνετε χάσματα. Ναι. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο γρήγοροι μπορούμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Ναι, ακούτε. Ναι, κυρία μου, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι οδοντίατρος. Έχω ιατρείο στο Κολωνάκι, στη Σκουφά. Βλέπω τόση ώρα την εκπομπή σας. Βλέπω τα μπροστινά δόντια αυτού του παιδιού. Πιστεύω, ξέρετε, ότι πρόκειται περί οδοντιατρικού παραδόξου. Και κάθε παράδοξο, βλέπετε, κρύβει μέσα του την κρυφή γοητεία του απρόσμενου. Του απρόπτου που είναι ένας υπαινιγμός του κολλασμένου και του ειδονικού κατά συνέπεια. Βλέπετε, αγαπώ αυτό το παιδί. Είμαι ερωτευμένη μαζί του. Παλαβό, μα τώρα τον έχεις δουξέα. Πρέπει να έρθουμε και εμείς στο πρόγραμμα, να κανονίσουμε να έρθουμε στο πρόγραμμα του Λούτσικου. Τι είπατε, μπορείτε να το πείτε δυνατά να το ακούσει ο κόσμος. Όχι, κάτι ερώτησε με Σταυρή και εξήγησα το. Ναι. Τι λέτε, κυρία μου, εσείς που είστε ειδικοί επιστήμον, πώς βλέπετε την εξέλιξη του θέματος? Ναι, πάντα υπάρχει ελπίδα, γιατί μόνο η ελπίδα σώζει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ελπίδα. Βλέπετε με πόση ζεστασιά ανταποκρίθηκε το κοινό, με πόση ζέστη ο καθένας επρόσφερε την κόρη του, άλλος τη θυγατέρα του ή άλλη τον εαυτόν της. Γι' αυτόν κι εγώ αυτό που θέλω να πω στον Τάκιν είναι να μην χάνει το κουράγιο του. Ο Θεός είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος ο καημός και είναι μακρύν το κύμα. Ναι, Τάκη μου, είναι μεγάλος ο καημός, αλλά ας δούμε και τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ας κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, ε? Έχεις την εντύπωση ότι αυτό το πρόβλημα το έχεις μόνο εσύ? Όχι, δεν το έχεις μόνο εσύ. Κοίταξε εδώ την παρέα σου. Το έχουμε οι περισσότεροι αυτό το πρόβλημα. Και ιδιαίτερα ο αγαπητός Κόκκος. Και ο Κόκκος αντιμετωπίζει πρόβλημα. Εξευρέσεως γυναίκος, αλλά το αντιμετωπίζει με χαρακτήρα, ήρεμα, με αξιοπρέπεια και με το κεφάλι ψηλά. Ναι, κατάλαβα. Για μένα μου λέει γραμμική! Κόκο, ποιο είναι το πρόβλημα? Ακούνα σου, μπορεί, Μίκη! Σα παρακαλώ. Που χρησιμοποιείται πολύ ευρέως, είναι συνεχώς στα χείλη των αδελφών μας Ελλήνων. Ποια φράση, κύριε Μίκη? Η γυναίκα σέρνει καράβι. Σέρνει καράβι? Επιτέλους. Σέρνει καράβι, ναι. Τραβά παμπόρι, Ντάγι. Τραβά παμπόρι. Ακριβώς. Αυτό είναι. Μπορείτε να κατανοήσετε αυτό το πράγμα. Κύριε Λούτσι, και θεωρώ ότι η στάση σας υποθάλπτει στον ανδρικό σοβινισμό. Τι να κάνουμε, αγαπητή μου κυρία. Μερικά πράγματα μπορεί να μην είναι πολιτικό σορθά, αλλά όταν δίνουν την παρηγοριά και την καλήνη σε αυτόν που τα σκέφτεται, τότε νομίζω πως επιτρέπονται. Συγγνώμη, αλλά θεωρώ τη στάση σας πολύ αντιφεμινιστική. Δηλαδή, εσείς τι πιστεύετε, κυρία Χριστού? Ότι αυτό το δυστυχισμένο πλάσμα, ο κύριος Στάκης Βιστός, απειλεί τα δικαιώματα των γυναικών? Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Ως επιστήμον διαφωνώ, αλλά ως γυναίκα. Ως γυναίκα? Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αρέσει ο Λούτσικος? Ναι, ρε, να σου δω κολλάρκασμο, να μου να κάνω. Παπί μου κόνει μικρόφωνο να ρίσκει. Ναι, ρε, μου έκανε και εσύ αυτού περνάω. Γιατί φτιάχνεις καταστάσεις, αφού ξέρεις πως θα πέσεις, γιατί κάνεις επιθέσεις. Αφού ξέρεις τι θα πάθεις, γιατί δε ρωτάς να μάθεις, αφού ξέρεις πως θα λιώσεις, τι της θέλεις τις δηλώσεις.